Περίσεψαν αυτές τις μέρες οι πανηγυρικές δηλώσεις από υπουργούς και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τα ανθυρά οικονομικά μεγέθη του ρυθμού ανάπτυξης και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Μάλιστα, ορισμένοι στο πλειοδοτικό του σύστρο έφτασαν να μιλάνε για το success story της Ελλάδας, που βρέθηκε τρίτη στην αύξηση των επενδύσεων και μάλιστα εξ αυτού χαρακτήρισαν και λαϊκό τον προϋπολογισμό. Και κάπως έτσι αρχίζουν να νιώθουν περίεργα όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα που δεν βλέπουν με τίποτα ούτε το όνομά τους να χωράει στον γνωστό Έλληνα κρίσο του Σταυρόλεξου, ούτε η ζωή τους βέβαια να ανέβηκε καμιά επενδυτική ή άλλη βαθμίδα. Γιατί αυτό που δεν λέτε, ούτε η της κυβερνητικής πλειοψηφίας, ούτε όμως η της σοσιαλδημοκρατίας, που σερβίρεται την ξαναζεσταμένη πια σούπα της πιο δίκαιης ανάπτυξης για όλους και της καλύτερης διαχείρισης του καπιταλισμού, είναι ότι πρόκειται για δύο αντιστρόφους ανάλογα και πάντα αντιμαχόμενα μεγέθη. Μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας δεν υπάρχει win-win κατάσταση, κύριε Τσακαλώτο, ούτε μπορεί να γίνει το κεφάλαιο όπως ανακάλυψε η Κασελάκη ως οικονομία, παράγοντας άρσης των κοινωνικών αντιθέσεων. Γιατί ακριβώς το success story για τους επενδυτές προϋποθέτει τσακισμένους μισθούς και ζωή λάστιχο για τους εργαζόμενους. Προϋποθέτει δουλειά σε δυο και παραπάνω εργοδότες και 13 ώρα. Προϋποθέτει συμβάσεις μηδενικών ωρών, γιατί μεγαλύτερο κέρδος σημαίνει μεγαλύτερη εκμετάλλευση των εργαζομένων. Προϋποθέτει φοροεπιδρομή στα λαϊκά στρώματα και δυσδεόρυτα φορολογικά τεκμήρια για τους αυτοαπασχολούμενους. Συν 1,7 δις φορολογικά έσοδα που προστέθηκαν στα περίπου 5 δις περσινή υπεραπόδοση από τη τσέπη των λαϊκών στρωμάτων και εκτείναξη των πιο άδικων φόρων για να χωράνε βέβαια στον ίδιο προϋπολογισμό η μείωση φόρου για τη συγκέντρωση κεφαλαίου, η μείωση φόρου των χρηματιστηριακών συναλλαγών, αλλά και οι 12ετής φοροαπαλλαγές για τους στρατηγικούς επενδυτές των επενδυτικών σας σχεδίων, αναβαλώμενοι φόροι για τις τράπεζες και η μόνιμη βέβαια με τη σφραγίδα και την υπογραφή όλων σας φοροασυλία των εφοπλιστών. Και όχι βέβαια για να χωράνε οι δαπάνες για την υγεία και την παιδεία, που ακόμα κι αν σε απόλυτα νούμερα παρουσιάζονται ελαφρώς αυξημένα κονδύλια, αυτά παραμένουν σταγόνα στον ωκεανό των κενών και των ελλείψεων. Για να γίνει λοιπόν πράξη το success story για τους επενδυτές, μετατρέπεται η ζωή για τα λαϊκά στρώματα σε μαραθώνιο επιβίωσης. Και αυτό, όταν συζητάμε για την κατάσταση των δημόσιων δομών υγείας στα νησιά, αποκτά παντελώς κυριολεκτική σημασία. Η ανάπτυξη λοιπόν που βάζει στο επίκεντρο το κέρδος και όχι την κάλυψη των σύγχρονων λαϊκών αναγκών είναι που επιτρέπει την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής να πεθαίνουν οι άνθρωποι στα νησιά στις καρότσες των αγροτικών, να χάνουν πολύτιμο χρόνο για να δώσουν τη μάχη για τη ζωή τους, είτε γιατί λείπει το ΕΚΑΒ και τα πληρώματα για να το λειτουργήσουν, είτε γιατί μένουν νοσοκομεία, δηλαδή ολόκληρα νησιά, χωρίς αναισθησιολόγο ή άλλες αναγκαίες, ακόμα και λιγότερο δυσέβρετες κατά εσάς ειδικότητες. Και αυτό ήταν και θα συνεχίσει να είναι έτσι, όσο δεν προκυρήσονται το σύνολο των κενών θέσεων, ώστε να μην σημαίνει η ανάληψη της υπηρεσίας στα νησιά δουλειά σε μόνιμη εφημερία και ανάληψη τεράστιων κινδύνων, όσο οι προσλήψεις δεν είναι μόνιμες, όσο οι μισθοί δεν ανταποκρίνονται στο επίπεδο όχι των αναγκών, ούτε καν του αυξημένου κόστους διαβίωσης στα νησιά. Θα συνεχίζουν, για όσο επικρατεί το κριτήριο των αντοχών της οικονομίας για το σχεδιασμό της ανάπτυξης του δημόσιου συστήματος υγείας. Κυρίως ήταν και θα είναι αυτή η κατάσταση, όσο στην ίδια πρόσταση προσπαθούν να συνδυαστούν ως προτεραιότητες, όπως δήλωνε ο Υπουργός Υγείας, η υγεία ως κοινωνικό αγαθό και η υγεία ως επιχειρηματικότητα. Γιατί η επικράτηση της επιχειρηματικότητας στην υγεία έχει ως προϋπόθεση την υπονόμευσή της ως κοινωνικό αγαθό.
Αυτό είναι που δεν επιτρέπει να αξιοποιηθούν οι τεράστιες επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες για την ανάπτυξη ενός δημόσιου συστήματος υγείας, με εκπαίδευση του αναγκαίου σε αριθμό ειδικότητες και κλάδους υγειονομικού προσωπικού, με τη σχεδιασμένη πανελλαδική κατανομή του, με σύγχρονα επιστημονικά, εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα. Δεν επιτρέπει την ανάπτυξη των σύγχρονων μονάδων υγείας, νοσοκομείων και κέντρων υγείας με σύγχρονο και επαρκή εξοπλισμό, με ανάπτυξη της έρευνας και εφαρμογής όλων των σύγχρονων θεραπευτικών μεθόδων, των φαρμάκων, των εμβολίων, των υγειονομικών υλικών. Τελικά αναρωτιόμαστε, ποιο είναι το μη ρεαλιστικό, το ουτοπικό, ποια είναι τελικά η οπισθοδρόμηση. Είναι αλήθεια από τη μεγάλη σας έγνοια για το δημογραφικό, που σήμερα δεν υπάρχει καν μαιευτική κλινική στο νοσοκομείο του Σλίμνου, με αποτέλεσμα όχι μόνο να χρειάζεται να χρυσοπληρώνουν, αλλά και να μετακομίζουν στους τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης τους οι γυναίκες. Ή μήπως από τη μεγάλη σας έγνοια για τον πρωτογενή τομέα λείπει και από αυτόν τον προϋπολογισμό η αναγκαία στήριξη των βιοπαλλεστών αγροτών που αποτελούν σημαντικό μέρος και του πληθυσμού των νησιών του Βορείου Αιγαίου. Καμιά έκπτωση στον ειδικό φόρο της κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο το 2024, βλέπετε, παραμένει προτεραιότητα να έχουν αφορολόγητο οι εφοπλιστές. Μια από τα ίδια η χρηματοδότηση του ΕΛΓΑ που οδηγεί στις ίδιες κάθε φορά λειψές ανεπαρκέστατες αποζημιώσεις. Στα τάρταρα και οι δαπάνες για την προστασία της αγροτικής παραγωγής από τα καιρικά φαινόμενα και τις ασθένειες, την πρόληψη των επιπτώσεών τους. Ακραία υποστελεχωμένες παραμένουν οι αρμόδιες υπηρεσίες με αποτελέσματα τη συνεχώς μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών, όπως γίνεται για χρόνια με τη δακτοκτονία, για παράδειγμα, που έχει πλήρως εκχωρηθεί στους εργολάβους ιδιώτες με όλα τα σοβαρά προβλήματα που τους συνοδεύουν. Και όλα αυτά τη στιγμή που σήμερα, λόγω της ανάπτυξης της επιστήμης και της τεχνολογίας, υφίστανται μια σειρά από αντικειμενικές προϋποθέσεις για την πρόληψη των καταστροφών, για την προστασία της παραγωγής, που εμποδίζονται όμως και αυτές από τον γνωστό κόφτη του κόστους. Από τον ίδιο εξάλλου κόφτη και από την ανάγκη για προσαρμογή της αγροτικής παραγωγής στις προτεραιότητες των μονοπωλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περνάει και η κατανομή ή καλύτερα το τσεκούρωμα των άμεσων βασικών ενισχύσεων. Που όμως, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, είναι ατόφια η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ που την ψηφίσατε από κοινού για να εμφανίζεστε σήμερα χωρίς ντροπή ως τάχα παραπονούμενοι για τις ολέθριες συνέπειες της εφαρμογής της. Αυτή είναι σε όλα τα επίπεδα η κανονικότητα της ευρωπαϊκής σας προοπτικής. Αυτή είναι η κανονικότητα της καπιταλιστικής σας ανάπτυξης, που με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο αποκαλύπτεται και όταν μιλάτε για τα πιο μεγάλα θύματα αυτής της βαρβαρότητας, τους ξεριζωμένους πρόσφυγες και μετανάστες. Η συζήτηση που άνοιξε τις μέρες αυτές με αφορμή την κατάθεση της τροπολογίας του Υπουργείου Εργασίας αποτελεί πραγματικά την αποθέωση του κινησμού σας. Όψεις του ίδιου νομίσματος είναι από τη μια η καταστολή και ο εγκλωβισμός, τα pushbacks και τα κέντρα φυλακές στα νησιά, για τα οποία ακόμα αγνοείται τι αλήθεια συζήτησαν ο Υπουργός Μετανάστευσης με τον εκλογέντα Δήμαρχο Μυτιλίνης και τον Περιφερειάρχη. Τους ενημέρωσε άραγε για τις συμφωνίες με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ για τη συμμετοχή στον εκτοπισμό εκατομμυρίων Παλαιστινίων από τη λωρίδα της Γάζας. Του ίδιου νομίσματος όψης είναι και οι ρυθμίσεις για εξασφάλιση φθηνών ενεργατικών χεριών και ευάλωτον μάλιστα στον εκβιασμό των εργοδοτών, όταν το δικαίωμα παραμονής τους βρίσκεται σε άμεση εξάρτηση με τη σύμβαση εργασίας τους. Κυρία Κομνηνάκα, θα ολοκληρώνω με αυτό, κυρία Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή. Όλος ο μηχανισμός ανοιγοκλεισίματος της τρόφιγγας, όπως τροφοδοτείται από την ανάπτυξη και την κρίση της καπιταλιστικής οικονομίας. Εχθρικό λοιπόν και επικίνδυνο σε κάθε πτυχή το αποδεικνύεται για το λαό το σύστημά σας, γιατί το success story των καπιταλιστών προϋποθέτει τη θυσία όλο και περισσότερων λαϊκών αναγκών. Γι' αυτό και σήμερα όλο και πιο επιτακτικά επανέρχεται το ερώτημα ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Το ΚΚΕ προπολού έχει θέσει το δίλημα, με όλο και περισσότερους να συναντιούνται στο μοναδικό δρόμο για την αυτονόητη απάντησή του.